Η Θεία Λειτουργία, το γνωρίζουμε, είναι αληθινά μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Η Θεία Λειτουργία είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος. Είναι δηλαδή ένας τρόπος αποκαλύψεως του Θεού και όλων των ουρανίων πραγμάτων. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα στην λειτουργία που δεν είναι αποκαλυπτικόν της θεότητος και των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, επειδή ο Θεός γνωρίζομεν και πιστεύομεν ότι είναι ο Πατέρας μας, γι' αυτό και των ναών, και μάλιστα όταν κάνουμε λειτουργία των ναών, τον βλέπουμε σαν το σπίτι μας. Μπαίνουμε μέσα και βγαίνουμε και χαιρόμαστε. Κάνουμε τον σταυρό μας, ανάβουμε τα χέρια μας. Μπορεί και κάτι να πούμε, αλλά το βλέπει κανείς ότι ο Ορθόδοξος νιώθει ότι το σπίτι του είναι η Εκκλησία. Δικό μας σπίτι είναι ο ναός. Και αυτή η σύναξη είναι η πραγματική οικογένειά μας. Δεν είναι η οικογένειά μας το ένα, το δύο, τα τρία παιδιά που κάναμε, τα πέντε, τα δέκα. Είμαστε όλοι εμείς. Και όλοι εκείνοι που γυρίζουν δεξιά και αριστερά και που ίσως ακόμη δεν σκέφτηκαν τον Θεό ή ότι ακόμη δεν ετόλμησαν να μαρτυρήσουν ότι μέσα τους έχουν βογγητά και ζητούν να ανοίξουν τα βογγητά τους στον ουρανό για να απαντήσει ο Θεός, αλλά ακόμη διστάζουν και ντρέπονται. Είναι η οικογένειά μας, η λειτουργία μας, το σπίτι μας, η σύναξή μας. Γιατί μαζί με σας και με εκείνους που δεν είναι μέσα και με τους αμαρτωλούς και με τους κακούς και με τους τεθνεώτας, ακόμη και εκείνοι που σήμερα είναι μέσα στην κόλαση, αλλά που μπορεί κάτι να θυμούνται τώρα πλέον. Και οι προσευχές της Εκκλησίας, τα μνημόσυνα, ευθείες λειτουργίες, πώς ψεύρωμε, πόσους από αυτούς θα τους ωφελήσουμε και θα τους ανεβάσουμε, και ακόμη μπορούμε και από τον Άδη, από την κόλαση να τους βγάλουμε. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι μας, τόσο μεγάλο σπίτι που έχουμε εμείς οι πιστοί. Ερχόμεθα λοιπόν μέσα στο σπίτι μας, εισερχόμεθα και χαιρόμεθα αληθινά. Το να μπαίνουμε στην Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει ένας χριστιανός. Ζώμεν εδώ την χάριν του Θεού, ζώμεν την σωτηρία μας, τα αποτελέσματα του λυτρωτικού έργου του Θεού μας, του μεγάλου αρχιερέως. Εδώ μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να μεταφράσουμε εκείνο το χωρίον που λέγει ο Απόστολος: «Εφάπαξ εισήλθε ο Χριστός», λέγει, «εις τα Άγια των Αγίων, δια του Ιδίου αίματος του, και λύτρωσιν ευράμενος, ζει για μας και προφητεύει και σηκώνει τα χέρια του εις τον ουράνιον Πατέρα». Τι σημαίνει αυτό? Μία φορά
έχυσε το αίμα του ο Χριστός, μία φορά μπήκε εις τα Άγια των Αγίων και από την ημέρα εκείνη δεν σταματάει να μνημονεύει μπροστά στους Αγίους για να μεσολαβούν και αυτοί εις τον ουράνιον Πατέρα και μάλιστα η μήτηρα αυτού, η Παναγία μας, για μας, για τις καρδιές μας, για τα αμαρτήματά μας, για τους πόνους μας, για τις απογοητεύσεις της ζωής μας. Μία φορά μπήκε στον ουρανόν, αλλά είναι εις το δίνεκες. Δεν πέφτει από τον θρόνον εις τον οποίον εκάθισε δεξιά από τον ουράνιον Πατέρα του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι όταν μπαίνομεν εμείς μέσα εις το ναόν να παρακολουθήσομεν την Θείαν Λειτουργία, δεν είναι μια πράξη τυχαία, δεν είναι κάτι που δεν βαριέσαι, θα έρθω και αύριο και μεθαύριο. Είναι μια μοναδική πράξη. Πηγαίνομαι σε εκείνον που ηγαπήσαμεν, σε εκείνον που έδωσε τη ζωή του για μας, εις τον Χριστόν. Αλλά πού είναι ο Χριστός? Εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι. Αλλά βασικά το δεύτερον πρόσωπο της Θεότητος, ο Χριστός μας, είναι εκ δεξιών του ουρανίου Πατρός εις τα Άγια των Αγίων. Επομένως, μη νομίζετε αγαπητοί μου ότι όταν μπαίνομαι στον ναόν μπαίνομαι και φεύγομαι και ξαναμπαίνομαι. Όχι, ανεβαίνομαι και εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων, επάνω εις τους ουρανούς. Πώς ανοίγουμε εκείνο το παραπέτασμα και βγαίνει ο Χριστός το Άγιον Ποτήριον? Έτσι ανοίγουμε την θύραν των ουρανών και εισερχόμεθα εμείς, εμείς οι αμαρτωλοί. Εμείς οι αμαρτωλοί, εφόσον ερχόμεθα στην Εκκλησία, εις την λειτουργία, αναβαίνουμε εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε αυτό τι μεγαλείο είναι αυτό που ζουν εψυχέ μας. Εκαθήμεθα και εμείς δεξιά από τον Πατέρα και παίρνουμε τιμήν από την τιμήν του Χριστού μας και από την τιμίαν σάρκα του Κυρίου και Θεού μας. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, διασχίζομεν την απόσταση από την γη μέχρι των ουρανών. Διασχίζομεν τους αστέρας, αφήνομεν τους αγγέλους κάτω από ημάς και ανεβαίνομε εκεί που ίσταται η Παναγία Τριάς. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Βλέπουμε το ψωμάκι και το κρασί, αλλά ποιος δεν πιστεύει από ημάς ότι είναι ο Χριστός? Άλλο βλέπουμε, άλλο μυρίζουμε. Αυτό είναι το κρασί, αυτό είναι ψωμί. Όχι όμως, είναι ο Χριστός. Το ίδιο μυστήριο συμβαίνει εδώ. Τι βλέπουμε? Ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις εικόνες, κάτω από τους πολυελαίους, ο ένας πλάι από τον άλλον. Λάθος, είναι μυστήριον. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκεί επάνω. Και εκεί είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με τα στήθη των Αγίων, μαζί με τα τάγματα των Αγγέλων, μαζί με τα εξαπτέρυγα των Σεραφείμ, και τα οποία τρέχουν τόσο γρήγορα για να μας μαθαίνουν και εμάς να τρέχουμε προς το Χριστόν ημέρας και νυχτός. Μαζί με τα πολιώματα χερουβίμ για να συνηθίσουν ημάς τα μάτια μας
να ανακαλύπτουν τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει μυστήριον της Εκκλησίας μας. Και όταν πρόκειται να γίνει η μεγάλη είσοδος, ο ιερεύς στρέφει τα μάτια εις τον ουρανόν και κατεβάζει τα ουράνια εις την γη και διατάζει τα χερουβίν και τα σεραφίν και διατάζει την Αγία Τριάδα, διότι δίνει στον ιερέα ο Θεός την εξουσίαν να έχει τα δικαιώματα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνει ο Χριστός, επειδή είναι απόν, το δίνει στους ιερείς. Και είναι ο ιερεύς ένας αυτοκράτορας μέσα εις το θυσιαστήριον, που δεν κυβερνάει ανθρώπους, αλλά προπάντων τις ταξιαρχίες των Αγίων και των Αγγέλων. Γιατί εμείς πολλές φορές κουραζόμεθα και στενοχωριούμεθα. Οι Άγιοι όμως και οι Άγγελοι ποτέ δεν λέγουν όχι εις τον ιερέα του Θεού και μάλιστα εις την λειτουργίαν. Αυτό είναι το μεγαλείο που μας αποκαλύπτει σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος. Η λειτουργία μας είναι ένα τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως αναφέραμε. Κανένας δεν είναι άξιος για αυτά τα μεγαλεία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τον Θεό, αλλά ο Θεός μας τα πραγματοποιεί και μας τα φέρνει στα χέρια μας και στην καρδιά μας. Διατάζομεν τους Αγίους και οι Άγιοι έρχονται. Ποιον αγαπάς, αυτός επισκέπτεται. Ποιον επεκαλέστης, αυτός έρχεται σε σένα. Και γι' αυτό λέμε, ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών, διότι μας κατέβασες τα τάγματα των αγγέλων και μας ανεβάζεις ημάς εις των ουρανών. Αξιούμεθα παρεστάνε ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Οποία μακαριώτης, αγαπητοί μου, ποια μεγαλύτερη ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά ας σκεφτεί ο καθένας τόσο μεγάλων, τόσο πλούσιων, τόσο υψηλών με κάνει ο Θεός εμένα των αμαρτωλών. Ω τάλας εγώ, πόπο που έλεγε ο Ισαΐας, κατέβηκε πάνω μου ο Θεός και φοβάμαι να μην πεθάνω. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να φοβούμεθα και να γαλιόμεθα, να τρέμομεν, αλλά και να σκυρτούν οι καρδιές μας, διότι αγκαλιάζομαι τον Θεό και μας αγκαλιάζει και Εκείνος. Ήρθαμε λοιπόν στην Εκκλησία, στη λειτουργία, μην ανησυχείτε. Νάτος ο Θεός, όπου θα στρέψεις το βλέμμα σου, νάτος ο Θεός. Εάν δεν τον βλέπουμε, δεν σημαίνει πως δεν είναι να εδώ ο Θεός, αλλά απλώς τα μάτια μας δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Γι' αυτό όταν μπαίνετε στην Εκκλησία, πέστε κι εσείς, όπως έλεγε ο ψαλμωδός, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπεύσομεν, κλάψομεν ενώπιον Κυρίου. Να ανοίγουμε τις καρδιάς μας, τους βυθούς μπροστά εις τον Κύριον που είναι εδώ και να προχωρούμε κάθε μέρα περισσότερο, να μπορούμε να μαθαίνουμε όλα τα οποία ο Κύριος, ο Θεός, ο λυτρωτής μας έχει βοηθήσει. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μυστήριο, τι να λέμε. Η Εκκλησία μας στο τέλος, θυμάστε τι αναφωνεί, είδομεν το φως το αληθινόν, το είδωνε καρδίε μας
το είδε η ζωή μας. Όπως λέγανε για την Παναγία οι άγγελοι όταν ανέβαινε στον ουρανό, άρατε πύλας άρχοντες, στρατηγοί του ουρανού έλεγε, άγγελοι και αρχάγγελοι, ανοίξτε τις πόρτες να μπει η Βασίλισσα. Πόσο μάλλον για τον Χριστό τον Βασιλιά. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, ας αναφωνούμε και εμείς στους αγγέλους και στους Αγίους που μας γεμίζουν, μας βλέπουν, μας αγαπούν, μας υπερασπίζονται. Άρατε άγγελοι και αρχάγγελοι τα σπήλα, εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης επάνω εκεί. Και για μια στιγμή νοερός ας βλέπουμε τον βασιλέα που του ανοίξαμε τους δρόμους για πάνω εμείς οι αμαρτωλοί και ας πούμε πάλι προσκυνήσομεν και κλάψομεν ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και ο βασιλεύς ημών.